Λοιπόν, είναι διάχυτη η ανησυχία σε όλη την Ευρώπη για την επάρκεια του φυσικού αερίου. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία και τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη Γερμανία που ανοίγει τα λιγνητικά της εργοστάσια από Δευτέρα. Γεια σα. Από το Βερολίνο, πράγματι, προκειμένου να διασφαλιστεί τουλάχιστον η σταθερότητα του ενεργειακού δικτύου στη Γερμανία, τη Δευτέρα έχουμε την επαναλειτουργία του σταθμού παραγωγή ηλεκτρικού με καύση άνθρακα, του σταθμού Χάιντενφια, στη βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Την ίδια ώρα, στο 80% ανέρχεται προ το παρόν η πληρότητα των γερμανικών αποθεμάτων φυσικού αερίου. Το ποσοστό όμω αυτό απέχει κατά πολύ ακόμη από το στόχο για πληρότητα στο 95% την 1η Νοεμβρίου. Και όλα αυτά εξαρτώνται βέβαια από το εάν και εφόσον η Ρωσία α, κρατήσει ανοιχτή τη στρόφιγγα φυσικού αερίου προ τη Γερμανία. Μάλιστα. Ενώ ενδέχεται ορισμένα μεμονωμένα, μεμονωμένα κρατήδια να μην είναι σε θέση να πιάσουν το στόχο αυτό. Και όλα αυτά τέλο, Γιάννη, την ώρα που η Ένωση Δήμων και Κοινότητων Γερμανία απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση, λέγοντα ότι ενδεχομένω να μην μπορέσει το χειμώνα να θερμάνει δημόσια κτίρια ακόμη και σχολεία στη Γερμανία. Σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Κυρίε και κύριοι, ανάλογη είναι η κατάσταση και με τα Βρετανικά νοικοκυριά, με του αναλυτέ να εκτιμούν ότι η και εκεί καταστροφικό χειμώνα. Ο Θανάσης Γκαβό από το Λονδίνο θα μα δώσει την εικόνα, Θανάση. Για την Παρασκευή, εδώ θα έχουμε ανακοινώσει για, το, για τη νέα αύξηση στο όριο χρεώσεων για την κατανάλωση σε ένα τυπικό νοικοκυριό, αύξηση που θα ισχύσει από τον Οκτώβριο. Και υπάρχει μία νέα πρόβλεψη που έχει μουδιάσει τους Βρετανούς σήμερα, ότι δηλαδή από χοντρικά 2.500 ευρώ το χρόνο που πληρώνει σήμερα ένα νοικοκυριό, θα φτάσει να πληρώνει πάνω από 6.500 ευρώ το χρόνο τον Απρίλιο. Ε, Πάντω, ακόμα και με προβλέψεις, οι προβλέψεις προβλέψει, οι αναλυτέ λένε ότι ε, το 60% των νοικοκυριών μπορεί να τεθεί Μη... σε καθεστώ ενεργειακή φτώχεια, να μην μπορεί να τα ανταπεξέλθει δηλαδή. Και αυτό οδήγησε τον επικεφαλή του ενεργειακού κολοσσού EDF να ζητήσει πάγωμα στις αυξήσεις χρεώσεων λέγοντας ότι οι Βρετανοί δυστυχώς αντιμετωπίζουν το φάσμα ενός δραματικού και καταστροφικού χειμώνα. Σε ευχαριστούμε Θανάση.